Βγάλε έναν ένα του σάκου από το στήλο! Μόλις βγάλει το τελευταίο σάκο, θα πάρει το κλειδί. Μόλις βγάλει το τελευταίο σάκο, παίρνει το κλειδί! Περισμό, πάμε, πάμε! Έλα, Μιτσόλα! Έλα, αρχηγέ, έλα, αρχηγέ! Έλα, έτσι κάτσε, έλα! Έλα! Πάμε, πάμε, μη σταματάς! Έτσι, αρχηγέ, έτσι! Έλα, έλα! Πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε, μπράβο, Μιτσόλα! Έλα, έλα, όλοι μαζί! Έτσι, αγόρι μου, έλα! Έλα, είσαι το λογάκο, δώσουμε! Πάμε, Μιτσό, πάμε, Μιτσό! Πάμε, πάμε! Πάμε, αγόρι μου, μη σταματάς! Πάμε! Έχει χρόνο, έχει πολύ χρόνο. Πάμε! Μπράβο, Μιτσό, έλα, έλα, έλα! Έλα, Μιτσό, τέσσερα δυνατόν, έλα! Έλα, παιχτή, έλα! Πάμε, για να έτσι, έλα! Έλα, άλλα δύο, έχει! Πάμε, άλλα δύο, έλα! Έλα! Έλα, άλλα δύο, έλα! Μπράβο, ρε, Μιτσό, έλα, έλα! Πάρ' το κλειδί τώρα! Να βγει! Έλα, αργιέ! Μπράβο ρε παίχτε, μπράβο αρχηγέ. Άντε, μπράβο, πολύ καλός. Άντε, φύγαμε, πάμε τσάκ. Συγχαρητήρια, Μίτσο. Έχουμε πέντε κλειδιά. Τα κρατάει ο Τζακ. Εδώ τελειώνει ο πρώτος γύρος. Καλός είναι ο υπολογισμός. Αν είχατε βρει ένα γρίφο, ένα από τους δύο, Ελισάβετ και Ίσης, τότε η πόρτα θα άνοιγε κανονικά, γιατί θα είχατε έξι κλειδιά. Κρίμα, δεν πειράζει. Ας τα ξεχάσουμε αυτά, ας διαδοθούμε στο τώρα. Δώσε τα κλειδιά, Τζακ, στους παίχτες. Σας μοιράζει τα κλειδιά. Ο καθένας από ένα κλειδί το βάζετε επάνω. Στην πόρτα, στις θέσεις, στις κλειδαριές. Έχει άστα πώς είναι. Τοποθετήστε το απλά. Πέντε κλειδιά. Λείπει ένα για να ανοίξει κανονικά η πόρτα. Άρα η πόρτα θα ανοίξει μέχρι αυτό το σημείο. Άρης, σκύψε λίγο να δεις την πρόσβαση. Ίσης, Δημήτρη, σκύψτε όλοι να δείτε την πρόσβαση, παιδιά. Μέχρι εδώ. Θα πενοβγαίνετε λοιπόν μέσα σε αυτό το ύψος. Σηκωθείτε. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Εδώ κυνηγάτε στοιχεία. Δύο αποστολές και ένας γρίφος. Αν τα καταφέρετε σε όλα, τότε θα έχετε τρία στοιχεία και έτσι η μαγική λέξη θα σας οδηγήσει πιο γρήγορα μέσα στο δωμάτιο του θησαυρού. Το καλό είναι ότι με τα πέντε κλειδιά δεν θα χάσετε χρόνο. Τρία συνολικά θα έχετε στο τέλος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Καταρχήν ο Μίτσος θα πάει στην τελευταία αποστολή. Στην πρώτη αποστολή θα πάει μία κυρία. Ή η Ελισάβετ ή η Ίσης. Προτείνω να πάει η Ίσης που δεν τα κατάφερε στον πρώτο γύρο. Ούτε με τη δοκιμασία, ούτε με τον γρίφο. Της δίνουμε μία τελευταία ευκαιρία. Φεύγεις αφού, περίμενε, αφού φύγει πρώτα ο Άρης για τον γρίφο. Πας επάνω στο σοφό, μαζί με τον Τζο. Ακολουθείς τον Τζο γρήγορα. Φεύγεις το σοφό για τον γρίφο. Καλή επιτυχία, Άρης. Ορθούλα, μαζί με τον Τζακ πάρε όλη την ομάδα. Πάμε, και πάμε. Φεύγουμε. Πρώτη αποστολή Ίσης, στην τελευταία αποστολή, στη δεύτερη αποστολή. Ο αρχηγός, ο Μίτσος, κυρίες και κύριοι, μόλις ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. La cucaracha, la cucaracha, ραραριραρι. Ένας σοφός πρέπει να είναι και εφευρέτης. Ανακάλυψα μόλις τα μουσικά ποτά. Γιατί αλλιώς να κουνήσεις ένα ποτό. Το κουκαράτσα και λέω στο μπρίζιτε μπαρντο μπαρντο. Λοιπόν, το ποτό που ανακάλυψα έχει δύο δόσεις σοφίας, μία δόση οξυδιαρκίας, τρεις δόσεις επιμονής και όχι αυτά δεν θα σας τα πω, τα άλλα είναι πολύ μεγάλα μυστικά που κάνουν το μυαλό του σοφού να λάμπει. Σοφός,
Με ανέπνευσαν βέβαια και τα σερβιτοράκια τα χρυσά μου που ήρθαν. Όπως βλέπετε, για να σας θυμίσω, αγαπητέ μου, έχω ντυθεί μπάρμαν, πολύ συγγενικό επάγγελμα το δικό σας, και έχω ανακαλύψει τα μουσικά ποτά. Ωραία, ωραία. Ωραία. Δεν με κολακεύετε. Κρύο ή ζεστό πίνετε? Παρακαλώ. Κρύο ή ζεστό? Το ποτό. Ναι. Εγώ πίνω μόνο νερό εξού και. Λοιπόν, ήρθες, παιδί μου, να λύσεις τον τρίτο γρίφο και να πάρεις το πρώτο στοιχείο για την ομάδα σου. Χέρι μου, δώσε μου, σε παρακαλώ, έναν γρίφο συμπαθητικό για το φίλο μου τον Άρη. Μάλιστα. Συγκεντρώσου, Άρη. Μπορεί εκεί να πέφτεις, αλλά σ' αρέσει. Το διπλό συνήθως το μοιράζεσαι. Μπορεί να έχει και ουρανό, αλλά δεν έχει σύννεφα. Τι είναι, πάμε, Τζο. Το κρεβάτι. Ναι. Αυτό το στοιχείο είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα. Δίνω στο Τζο για να μην το χάσει από τη χαρά σου. Ευχαριστώ πολύ. Και πήγαινε, παιδί μου. Χαρήκα πολύ. Πρέπει να θυμάσαι, Άρη, με βρήκες έτσι τώρα λίγο μπόσκο και σου έδωσε το χέρι μου. Δεν δίνω ποτέ χέρι. Το ξέρω, γι' αυτό χάρηκα πολύ. Ναι, και αυτά πιάσα σε μια στροφή. Λοιπόν, να ξέρεις, το κρεβάτι δεν έχει καμία σχέση με το στοιχείο. Εννοείται. Απλώς το βρήκες. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Και το κρεβάτι δεν έχει σχέση με κανένα πράγμα. Σοφώς. Είναι πραγματικότητα. Ο Μίτσος θα πάει στην τελευταία αποστολή. Στην επόμενη, δηλαδή. Είσαι έτοιμη ψυχολογικά? Είμαι. Είσαι χαρούμενη που θα μπει σε αυτό το δωμάτιο? Πάρα πολύ. Το οποίο είναι κάτω. Ναι, είμαι. Οκ. Να το Άρη. Μπράβο, Άρη. Βρήκες το κρεβάτι με τη μία. Συγχαρητήρια. Άρη, θα ήθελες να μπεις εδώ μέσα? Τώρα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα. Τι διαστάλεσαι? Μπορώ, δεν μπορώ. Εγώ δεν θα έπαιρνα με τίποτα. Ναι. Εσύ, Ρθούλα. Θα έπαιρνα. Θα έπαιρνε εσύ. Δεν υπάρχει δοκιμασία για αποστολή που να μην την έκανε η Ρθούλα. Απίστευτο. Αντίθετα από μένα. Τζακ, θα έπαιρνε μέσα εδώ. Όχι, μην βιάζει. Όχι, άστο, άστο ακόμα. Άστο. Άστο ακόμα. Έτοιμο να μπει κατευθείαν ο Τζακ. Τζο, θα έπαιρνε εδώ μέσα? Όχι, 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 όχι. Και οι δύο πανέτοιμοι. Μίτσο. Φύγει για την επόμενη αποστολή. Καλή επιτυχία. Εδώ. Πάμε, πάμε, Μίτσα. Ίσης. Μπορείς, Θα κατέβεις κάτω. Ε? Θα κάνεις μια διαδρομή σε αυτό το δωμάτιο. Έχει διάφορα δωματιάρια, έτσι δεν είναι, Ρθούλα? Είναι μια γνωστή αποστολή. Θα πρέπει να διαβάσεις κάποιους αριθμούς, να τους φωνάξεις τους συμπαίκτες σου και αυτοί, με βάση τους αριθμούς, θα ανοίξουν το συνδυασμό για να πάρουν το στοιχείο. Θα προχωρήσει μέσα στα δωμάτια. Θα βρει διάφορα εμπόδια. Μέσα είναι και ο Αντουάν, που τον γνωρίσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Αντουάν, θα σου το πω. Αλλά άμα σου το πω, μην μου πει ότι δεν παίρνει με τίποτα. Να σου το πω, να σε βοηθήσω. Να μην το πω ακόμη. Κατάλαβε. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Μη σταματήσει ό,τι και αν δει. Δεν θέλω να φοβηθεί. Καλή επιτυχία, πάμε. Άνοιξε, Τζακ. Άνοιξε. Κάτσε, είσαι, περίμενε λίγο. Ποτίστε να κατεβεί. Με τίποτα, τίποτα δεν φοβάσαι. Κάτσε, σκάλε λίγο. Ωραία, κατέβα. Άρη, κάτω λίγο με την άλλη. Κάτω την άλλη. Περνάμε, φοβάσαι. Μπράβο, εργαλείο, μπράβο, εργαλείο. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Μπράβο. Προχωράει. Ωραία, προχωράει. Ουσιαστικά πρέπει να πιάσει τα φίδια και ψάχνει αριθμούς. Είναι κρυμμένα πάνω στα φίδια. Πρέπει να σηκώσει τα φίδια. Να σηκώσει τα φίδια και να δει από κάτω του αριθμού. Όποιο να είναι. Σήκωνε, σήκωνε, σήκωνε. Να ψάξει και θα το βρει. Να ψάξει καλά όλα τα φίδια. Ψάξε καλά όλα τα φίδια, μην ξεχνά κανένα. Μην φοβάσαι. Να τα πάρω με σειρά. Είναι καλά, δεν κάνουν τίποτα, μην φοβάσαι. Με τη σειρά, μπράβο, έτσι. Σιγά σιγά από την ουρά. Να κοιτάξουμε στο βαρέλι, στο βαρέλι. Στο βαρέλι. Στο βαρέλι! Ένας από εδώ, στο συνδυασμό, αν δείχναν αριθμό. Έλα, Ίση, έλα! Έλα, Ίση, κάτω, μη φοβάσαι, σηκώσέ το! Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα μέσα! Έχει κι άλλα μέσα! Έλα, πάμε πιο γρήγορα, έλα! Δεν έχουμε... Ψάξτε, ψάξτε, άλλο, άλλο, άλλο!
άλλο! Στο άλλο! Πίσω, πίσω, πίσω! Πίσω, πίσω! Υπάρχει ένα, πίσω. Ένα μικρό παράθυρο με κορδόνι εκεί. Ένα μικρό παράθυρο εκεί! Όχι! Α, πίσω της, πίσω της, πίσω της! Πίσω, πίσω σου έχει ένα παράθυρο! Πίσω σου έχει ένα παράθυρο! Πίσω εκεί, εδώ! Στο δεξί της χέρι! Στο δεξί σου χέρι! Πίσω εκεί! Εδώ, σε αυτό! Πιο κάτω, πιο κάτω! Εκεί το κλειδί! Πού είναι το κλειδί? Πίσω, πίσω, πίσω! Δεν το τραβήξει, τράβηξε το! Να το τραβήξει! Αυτό! Ναι, τράβηξε το! Ωραία, να ψάξει τα φίδια εκεί! Γρήγορα, γρήγορα, έχει χάσει χρόνο, γρήγορα! Γρήγορα, έλα εσύ! Τελίτσες, 45! 45! Άλλο! Ψάξε, ψάξε! Και τα λουλούδια! Ψάξε λίγο στο δωμάτιο! Αλλού στο δωμάτιο, ψάξε! Στο δωμάτιο, στο δωμάτιο! Στο δωμάτιο! Πού να ψάξω αλλού? Παντού! Παντού! Ψάξε, σήκωσε όλα τα φίδια πάνω! Πού να... Στο άλλο παράθυρο, από την άλλη μεριά! Απέναντι από εκεί που ήταν το προηγούμενο! Το προηγούμενο που εδώ! Απέναντι του! Απέναντι, την άλλη μεριά! Απέναντι του! Εδώ! Πίσω σου αριστερά! Εκεί, εκεί, αριστερά! Είσαι συγχαρητήρια. Φοβερή, μπράβο. Στο τσάκ, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, τελευταία στιγμή. Δύο δευτερόλεπτα, αν ακούσεις ακόμη, Δημήτρη, το στοιχείο θα ανατιναζόταν. Και ποιος θα έφταγε, έτσι. Η ομάδα λοιπόν πετάει στο δεύτερο γύρο. Και πάμε τώρα για το τρίτο στοιχείο. Αναλαμβάνει αυτή τη δύσκολη αποστολή ο Μίτσος, ο αρχηγός. Θα ανέβεις επάνω. Ναι, θα ισορροπήσεις. Θα ανέβω πού ακριβώς? Από εδώ. Θα ανέβεις ναι, από ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ είσαι το φούλα, ναι. Θα βοηθήσει τις συντέχτες σου. Μπράβο. Θα δείξει το σκηνή. Θα ισιώσει, θα πετήσεις πάνω μέσα στο στοιχείο. Μέχρι το στοιχείο θα κατάλαβα. Θα βλέπεις το στοιχείο πάνω ψηλά εκεί. Μπράβο, ναι. Ωραία, εντάξει. Σε περίπτωση, που πάρεις και αυτό το στοιχείο, με τη βοήθεια των συμπαικτών σου βεβαίως και της Ορθούλας, τότε θα έχετε τρία στοιχεία. Με τρία στοιχεία και πέντε κλειδιά έχετε πολλές πιθανότητες, αν είστε λίγο συγκεντρωμένοι, να πλασαριστείτε στην πρώτη τετράδα και ειδικά στην πρώτη διάδα. Αυτό είναι το καλύτερο. Οι τέσσερις πρώτες θέσεις οδηγούν στο τελικό, μέσω των ημιτελικών και βεβαίως το έπαθρο, το μεγάλο έπαθρο, ναι, που είναι 100.000. Αλλά επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια στη συνέχεια, έχουμε αρκετές ομάδες, στόχος σας για μένα είναι να μπείτε μέσα στις δύο καλύτερες. Ναι. Με τρία στοιχεία και πέντε κλειδιά έχετε πολλές πιθανότητες. Αρχηγέ, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε, ρε, από εδώ, αλλιώς, 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 αλλιώς. Έλα, ανέβα, ανέβα. Στο Μίτσο, στο Μίτσο, στο Μίτσο. Έλα. Με το σκηνή θα φέρει. Άρη, Άρη, κόντρα. Ανέβη λίγο και τώρα. Πάμε, Μίτσο. Αυτό είναι. Να δείξει πώ θα κάνω να τεντώνει. Έτσι, αυτό είναι. Πάμε, Μιτσάρα. Έλα, ρυθμό. Ακόμα λίγο ακόμα. Έλα, πάμε, Μίτσο. Ρυθμό στο σίδερο, σταμάτα τα πόδια σου. Στο σίδερο δεξιά, μπράβο. Ακόμα, ανέβα. Πάμε λίγο, αλλά τρία σκαλιά. Μπράβο, Μίτσο. Ωραία, μην εκεί τώρα, μην εκεί. Ωραία, αφήστε το. Τραβήξτε. Τώρα το σκηνή μαζί. Όλοι να κοιτήστε. Λοιπόν, να ισιώστε τη σανίδα. Μίτσο, πατά πρώτα μέση και με ακού και μου λε. Εκεί, όπα, όπα, όπα. Κάτσε εκεί. Εκεί. Μήπω θέλει πιο πάνω. Θε πιο πάνω. Α πατήσει. Πιο πάνω, πιο πάνω λίγο. Εκεί. Κι άλλο πάνω. Εκεί. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Έλα, αρχή, έτσι κίνα. Πάμε, Μίτσο, πάμε, Μίτσο, βέβαια το πάρει. Έλα. Άνετο είσαι, μη φοβάσαι τίποτα. Έλα.
Έλα, έλα, αρχιέ, έλα! Πάμε, πάμε, πάμε. Εκεί στα θερή μας θέλεσαι. Ανάσα, ανάσα, ανάσα. Να σηκωθείς, να σηκωθείς! Σηκώρτε, ρε! Φοβάστε, ρε! Δεν πέφτεις, ρε, μαλάκα, μη φοβάστε. Φοβάστε, ρε, σε δεμένος! Έλα, πιο γρήγορα! Φοβάστε, πιο γρήγορα, έλα! Πάσα ρε, είσαι δεμένος ρε, έχεις κάνει και χειρότερα ρε, έλα! Έλα, αρχιέλα. Μη φοβάσαι, κρατάω εδώ. Κάνε ένα βήμα, έλα, το πρώτο βήμα είναι. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο! Κάτσε την ακούσουμε, μήπως θέλει να τη σηκώσουμε λίγο. Έλα, ένα βήμα ακόμα, όχι, όχι. Έλα! Εντάξει, καλά το πάει. Έλα, Μητσό! Το στοιχείο που είναι. Αριστερά πάνω σου. Πάνω, πάνω σου. Ψηλά στο κεφάλι σου. Να σηκώσουμε. Δεν το πιάνεις δεν έτσι. Δεν το φτάνω, παιδιά. Ένα βήμα, ρε, έλα, ρε. Να σηκώσουμε πάνω, να σηκώσουμε. Σηκώστε σιγά, σιγά. Να περάσει το καλάθι, να περάσει το καλάθι. Ένα βήμα μεγάλο και το πήρες, έλα. Ένα βήμα είναι, ρε. Παίρνω τα πόδια, πάρω το καλάθι. Μίτσο, ένα βήμα. Ένα βήμα είναι και το πήρες, ένα βήμα. Έτσι, μπράβο. Έλα, 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 λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Έλα, αρχηγέ. Πιο γρήγορα, αρχηγέ, δεν έχεις πολύ χρόνο. Πάρ' το στοιχείο! Τελειώνει ο χρόνος! Τελειώνει! Πούτε και πάρ' το! Πάμε, δεν μπορώ! Κάνε, πάρ' το! Έλα! Έλα, αρχηγέ! Τελειώνει ο χρόνος! Σήκω όρθιος! Σήκω όρθιος! Πούτα, πάρ' το πάνω που είναι! Πάρ' το! Πώς να μου δείξω! Στο αριστερό σου χέρι είναι! Πάρ' το! Έλα! Έλα, αρχηγέ, πάρ' το! Σηκώστε! 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 Πάρτο! 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 Δεν ήξερα τι έπρεπε να βοηθήσω. Δεν μπορεί ήξερα, ρε φίλε. Μα το Χριστό δεν ήξερα τι έπρεπε. Εδώ δίπλα ήτανε. Φίλε, τα χέρια μας γίνανε τσιμέντο, τελείωσε. Στον τσάκο πήρανε, έτσι. Δεν ήξερα ότι μπορούσα να πηγαίνω. Νομίζω ότι έπρεπε να είμαι σταθερός για να το πιάσω. Δεν ήξερα. Αυτό ήταν. Κεφάλι σου, ρε. Με σήκωσε και τις ανεβάζα. Εντάξει, ρε. Έλα, λύσου, λύσου. Ο Μαρατζίδης πού είναι να σε λύσει. Τρία στα τρία, παιδιά. Άντε, θα σε δούμε σε λίγο. Φύγαμε εμείς. Πάμε, παιδιά. Βλέπε διασκέδαση. Tom Cruise, John Voight. Επικίνδυνες αποστολές. Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Star. Έχω πληροφορίες για τον καινούριο τους φίλο. Το Hyundai i30 έχει 109 άλογα στα 1400 κυβικά. Στάνταρ ESP και 6 αερόσακους. Τη χαμηλότερη κατανάλωση, τους χαμηλότερους ρύπους και από εξοπλισμό. Hyundai i30. Ο νέος καλύτερος σας φίλος. Να ζήσεις, Κωστάκη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τη γνώση στο φως. Και όλοι να λένε ένα φως. Μίλκο, ψηλά το κεφάλι. Οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν. Έρχονται στο σπίτι σας. Γνωρίστε τους δεινόσαυρους. Κάθε εβδομάδα και ένα κομμάτι του τυρανόσαυρου Rex. Με το δεύτερο τεύχος, το δεύτερο κομμάτι του κρανίου του τυρανόσαυρου και ένα νύχι βελοσιράπτορα. Πόσα φυσικά συστατικά γνωρίζετε που είναι στα αλήθεια φυσικά? Τσίκλα Έλμα. Με μαστιχέλαιο και μαστίχα χείου. Έλμα. Η αυθεντική. Από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ντόμινος πίτσα παρακαλώ. Βεβαίως. Με σάλτσα από ολόφρεσκες ντομάτες. Πάντα φρέσκια ζύμη που οριμάζει αργά-αργά. 100% γνήσια μοτσαρέλα. Ντόμινος πίτσα. Τόσο ποιοτική και απολαυστική που θα γίνει η αγαπημένη σας. Ντόμινος. Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας.
Οι κορμοί του ήρθαν. Οι φιλοί του δάσους. Οι μαχητές της θάλασσας. Ο στρατός του αέρα. Οι πολεμιστές της γης. Κάθε φιλή έχει ένα αρχηγό και έξι πολεμιστές. Μάζεψε όλες τις φιγούρες και τις κάρτες. Αντάλλαξέ τες με τους φίλους σου και φτιάξε την πιο δυνατή ομάδα. Γίνε εσύ ο πρίγκιπας του Κορ. Κορμίτι, οι ανίκητοι άρχοντες της φύσης. Κι όχι cradle me, or cradle you. I win your heart with a word. Ό,τι νιώθεις είναι γύρω σου. Το βλέπεις. Το αισθάνεσαι. Το μοιράζεσαι. Το πρώτο κινητό στον κόσμο με τρία επιοπτικό zoom και κάμερα 5 megapixel για να εκφράζεις τα συναισθήματά σου τέλεια. Νέο Samsung G800. Νέο Mitsubishi L200 Safari με 167 πραγματικά άρρωγα. Επιβάλλεται και κυριαρχεί και στον τρόπο εξόφλησής του. Καταργεί την προκαταβολή. Πρώτη δόση το 2009. Τώρα σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi 10 χρόνια εγγύηση. Ένα ταξίδι θανάτου. Επιβάτης ένας επικίνδυνος ιός. Δεν πρέπει να πέσει σε λάθος χέρια. Jean-Claude Van Damme. Όταν ο χρόνος είναι εχθρός, τότε όλα βρίσκονται εκτός ελέγχου. Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Star. Λαχταριστή καραμέλα, απολαυστική σοκολάτα και τραγανό μπισκότο επί δύο. Twix. Απόλαυση διπλή. Τζο, Ορθούλα, κυρίες και κύριοι, η ομάδα των σερβιτόρων αποδεικνύεται πάρα πολύ καλή. Και επίσης πρέπει να πω ότι η παραγγελία που έκανα ήταν πολύ σωστή. Τρία στοιχεία και τα τρία ήρθαν. Περιμένουμε για τον αρχηγό που μετά από μια εκπληκτική προσπάθεια κατάφερε να πάρει το στοιχείο. Για λίγα δευτερόλεπτα κι εσύ, αν αργούσες λίγο ακόμη, θα το έχανες το στοιχείο. Θα βλέπαμε την έκρηξη. Δεν μπορούσε να βρει ισορροπία, φοβόσουν το ύψος. Τι συνέβη, Μίτσο, για πες μου. Λίγο φόβος, λίγο αστάθεια πάνω στην τάβλα. Τελικά τα κατάφερες και αυτό μετράει. Δύο δύσκολες αποστολές άριστα εκτελέστηκαν από εσάς και ο Γρίφος από τον Άρη. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στον τρίτο γύρο. Το δωμάτιο του θησαυρού σε λίγο θα γίνει δικό σας. Θα μπείτε μέσα και με τη μαγική λέξη θα οδηγηθείτε στο θησαυρό. Αυτή τη στιγμή προστατεύεται πολύ καλά από τις τίγρες. Η Μονίκ θα τις απομακρύνει σε λίγα λεπτά. Για την ώρα θα μοιράσουμε τα στοιχεία, θα τα δώσουμε στους παίχτες Τζακ. Τρία στοιχεία που ελπίζω να σας οδηγήσουν γρήγορα στη μαγική λέξη. Στόχος σας είναι να πλασαριστείτε στην τετράδα. Και το καλύτερο είναι στη διάδα, γιατί όχι και στην πρώτη θέση. Προηγείται η ομάδα των ψυχτικών. Αμέσως μετά είναι ηλεκτρολόγοι. Στη συνέχεια είναι η εκπαιδευτική και στην τέταρτη θέση οι γυμναστές. Οι σερβιτόροι, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμοι για να ανοίξουν τα στοιχεία. Μονίκ, απομάκρυνε τις τίγρες. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Αυτός είναι ο πιο κρίσιμος γύρος. Τώρα μαζεύουμε το χρήμα. Πλησιάστε μπροστά στο σημείο που ανοίγουμε τα στοιχεία. Έχετε συνολικά 3 λεπτά. Σας θυμίζω ότι η πόρτα ανοίγει μέχρι τη θέση 5. Θα σκύβετε λοιπόν όταν μπαίνετε. Προσοχή μεγάλη. Ο χρόνος μετράει. Οι τίγρες μπήκαν μέσα. Απομακρύνθηκαν από το δωμάτιο του σαυρού. Από τώρα. Έλα, ανοίξτε γρήγορα. Ανοίξτε. Ανοίξτε άλλο, ρε παιδί. Μην χάνετε χρόνο. Ανοίξτε άλλο. Αναφορά. Ευαίσθητο.
Αναφορά. Ευαίσθητο. Επαφή. Επαφή. Σκεφτείτε. Επαφή. Επαφή. Φύγε, φύγε. Φύγε. Δώσε το στοιχείο. Έλα, ανοίξτε το γρήγορα. Ανοίξτε το γρήγορα. Αναφορά. Επαφή. Ευαίσθητο. Σκεφτείτε, παιδιά. Σκεφτείτε. Σημείο. Σκεφτείτε. Δεν γίνεται. Κόλλησε μέσα. Έλα, πάρε το χαρτί. Σημείο. 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 Είστε σίγουροι. Πείτε, πείτε, γρήγορα, πείτε. Μίτσο Σίγμα. Γιώ Δημήτρης. Ήτα. Νι Ελισάβε. Σίγμα. Γρήγορα. Εδώ, Μίτσο, εδώ, Άρη. Και δίπλα, και εσύ. Μπράβο. Εσύ. Όχι άλλη μπάλα. Εσύ. Άκρες, τις δύο άκρες. Στην άκρη. Φωνάξτε τη λέξη. Σημείο. Μονίκ, γίνα το κεφάλι. Ο Τζακ φέρνει και την ίσιδα. Ακούω. Άρη, τι λες? Δεν πήγαμε καλά, πιστεύω. Γιατί? Πέσαν πολλά λεφτά με εδώ πέρα στο τέλος. Δημήτρη, τα μισά σου έπεσαν κάτω. Και τώρα βλέπουμε πόσο χρήσιμο είναι η πόρτα να πάει στη θέση 6, να είναι ανοιχτή μέχρι επάνω. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Δημήτρης έχασε τα περισσότερα χρυσά νομίσματα. Είναι αυτή τη στιγμή κάτω εκεί στην πόρτα του θησαυρού. Αλλά κάτι κάνατε. Για να δούμε. Τζακ και Τζο, φέρετε το θησαυρό. Πρώτη είναι η ψυχτική με 8.510 ευρώ. Στη συνέχεια οι ηλεκτρολόγοι με 7.950 ευρώ. Στην τρίτη θέση είναι η εκπαιδευτική με 6.760 ευρώ. Και στην τέταρτη θέση είναι η